Πώς κάνουμε λοιπόν χορηγούμε διαφήμιση στο Google AdWords, τα λεγόμενα Google Ads που μπορεί να έχετε ακούσει, πώς μπορούμε να διαφημίσουμε τη δικιά μας επιχείρηση στο Google. Σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω βήμα προς βήμα πώς να στήσει μια καμπάνια από το μηδέν. Θα σου δείξω στην πράξη πώς στείνει την πορεία καμπάνια, ακολουθώντας τα αρχική βήματα στο το οποίο θέλει να ακολουθήσει το Google AdWords και να κάνεις μια επιτυχημένη καμπάνια και να αυξήσεις τις πωλήσεις της επιχείρησής σου, να αυξήσεις τον brand σου και οτιδήποτε έχει σκοπό να διαφημίσεις μέσω του Google AdWords. Είναι τα λεγόμενα PPC, τα Google AdWords, είναι τα pay-per-click, οι διαφημίσεις που πληρώνεις ανά click, δηλαδή για να πληρώσεις στη Google πρέπει να κάνει κάποιος κλικ στη διαφήμιση και να έρθει στο website σου και μετά εξαρτάται από σένα στο website αν θα το κάνεις conversion σε πελάτη ή στο να έρθει στο δικό σου το κατάστημα ή να πάρει τηλέφωνο, αν θέλεις να πάρει τηλέφωνο, έχει διάφορες λειτουργίες. Αλλά είναι τα λεγόμενα PPC, pay-per-click, ότι πληρώνεις μόνο εάν κάποιος κάνει κλικ στη διαφήμιση. Όχι επειδή μπορεί να εμφανίζεται απλά στη Google. Πολύ σημαντικό. Google Ads λοιπόν. Θα έχεις δει όταν κάνουμε στην αναζήτηση του Google διάφορα πράγματα, οτιδήποτε και αν γράψουμε, πάντα βλέπουμε λοιπόν διάφορα να μας δείχνει εκεί, με τίτλο και λίγη περιγραφή από κάτω, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Και πάνω-πάνω και κάτω-κάτω είναι πάντα οι χορηγούμενες διαφημίσεις της Google. Πάντα δίνει λοιπόν αυτό που είναι ads είναι πληρωμένα και κάπως τιμές είναι απλά αυτά που έχουν δουλευτεί αρκετά με λέξεις κλειδιά και έτσι έχουν βγει ψηλά στην αναζήτηση. Αλλά θέλουμε, εμείς μιλάμε για τις χορηγούμενες διαφημίσεις, για αυτά που βγαίνουν εδώ πάνω-πάνω και πληρώνουμε για να εμφανίζεται μόνο η δικιά μας διαφήμιση, δεν πληρώνουμε κάτι, αλλά πληρώνουμε μόνο αν κάποιος πατήσει κλικ στη διαφήμιση και έρθει στο δικό μας το site. Μόνο έτσι πληρώνουμε στην Google και πληρώνουμε ανά κλικ. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν γράψω στο Google στρώματα, αν γράψω τη λέξη στρώματα, θα δεις ότι υπάρχουν πολλές διαφημίσεις που βγαίνουν σε σχέση με αυτό. Τα πάνω-πάνω είναι αυτό που λέγεται διαφήμιση. Αυτά εδώ είναι χορηγούμενες διαφημίσεις, που είναι επιπληρωμή. Τα υπόλοιπα που βλέπουμε εδώ πιο κάτω είναι απλά site το οποίο έχουν δουλέψει καλά. Το δικό τους το website είναι μεγάλα site με καλή επισκεψιμότητα και με καλές λέξεις κλειδιά και απλά έχουν βγει στην πρώτη σελίδα. Εμείς όμως μιλάμε για τα Google AdWords, για να βγει εδώ η χορηγούμενη διαφήμιση μας και να κερδίσουμε πελάτες πέρα από αυτά που μπορούν να βγαίνουν και δωράν από μόνο τους. Και εδώ κάτω-κάτω επίσης όταν πάμε και βλέπουμε και εδώ λοιπόν χορηγούμενες διαφημίσεις, το οποίο είναι τα λεγόμενα Google Ads. Εδώ λοιπόν θα βγει η δικιά σου η διαφήμιση όταν κάνεις στο Google. Πάμε τώρα να δούμε πώς στείλουν μια διαφήμιση από το μηδέν, πώς κάνουμε μια διαφημιστική καμπάνια στο Google. Αυτό που κάνουμε σε πρώτη φάση είναι να ψάξουμε για το AdWords, να γράψουμε στην αναζήτηση της Google AdWords τη λέξη αυτή και πρέπει να έχουμε τουλάχιστον ένα Gmail account, πρέπει να έχουμε ένα λογαριασμό στο Google, ένα Gmail για να μπορούμε να κάνουμε τη διαφήμιση. Μόλις έχουμε αυτό λοιπόν, πατάμε εδώ. Μόλις ψάξουμε αυτό λοιπόν, πατάμε εδώ. Και εδώ μας ζητάει λοιπόν να κάνουμε σύνδεση. Ξεκινήστε τώρα. Αν δεν έχουμε λογαριασμό, κάνουμε εδώ, ξεκινήστε τώρα. Ή αν έχουμε ήδη ένα λογαριασμό, μπορούμε απλά να συνδεθούμε. Που στα αλήθεια, αν έχεις account, μπορεί να κάνεις ένα νέο λογαριασμό εδώ πέρα, το οποίο είναι πανεύκολο, σε συνδέει με το λογικό στο R. Ή κάνεις μια διαφήμιση, ή απλά κάνεις σύνδεση και ξεκινάς και κάνεις την προηγούμενη διαφήμιση. Άρα, ας πάμε να δούμε εδώ τα βήματα. Το ξεκινάω. Λοιπόν, κάνει setup το δικό μας το λογαριασμό, ok, από το 0. Βλέπουμε και εδώ το δικό μας το email, να λέει εδώ πάνω. Και τι θέλουμε λοιπόν, το πρώτο πράγμα που μας ρωτάει είναι πάρα πολύ απλό, σε πάει βήμα προς βήμα. Μας λέει τι θέλεις, να έχεις περισσότερες τηλεφωνικές κλήσεις για κάποιους που θα ενδιαφερθούν, δηλαδή κάποιος να μάθει για αυτό που το προωθείς, να έχεις περισσότερους επισκέπτες στο site σου για να αυξήσεις τις πωλήσεις σου, ή να έχεις περισσότερες επισκέψεις σε φυσική τοποθεσία. Ποιο επιλέξεις από τα τρία. Και όποιο και αν επιλέξεις, μετά κάνεις τα απλά βήματα τα οποία θα δούμε στην πορεία. Πάμε να επιλέξουμε αυτό εδώ το βήμα τώρα, το οποίο ας πούμε θα επέλεγα εγώ,
να κάνω και μια καμπάνια στην πράξη, να δείξω τα βήματα που βάζουμε στο κάθε τι. Και πάμε να δημιουργήσουμε μια καμπάνια. Και μας λέει εδώ λοιπόν ποιος είναι ο ιστότοπος της επιχείρησης. Πρώτα το όνομα της επιχείρησης και μετά ο ιστότοπος. Ας βάλω το όνομα λοιπόν της επιχείρησης, σύμφωνα και πάμε να δούμε λοιπόν και το website τώρα. Το website της επιχείρησης είναι αυτό. Και πατάω επόμενο. Σε αυτό εδώ το σημείο λοιπόν τώρα, μας ζητάει να βάλουμε την τοποθεσία. Τι θέλουμε, Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρο, θέλουμε παγκόσμια, θέλουμε ό,τι θέλουμε, επιλέγουμε λοιπόν εδώ. Ας αφήσω εγώ για παράδειγμα, μόνο για το σκοπό της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σαν παράδειγμα ότι επιλέγω να διαφημιστώ μόνο στην Ελλάδα. Και τώρα εδώ μου λέει να κάνω προσθήκη θέματος λέξεων κλειδιών, δηλαδή σε ποιους θα εμφανίζεται. Οι λέξεις κλειδιά είναι οι λέξεις οι οποίες θα πατήσει κάποιος στο Google. Αν κάποιος πατήσει στρώματα και εγώ έχω στρώματα, πρέπει να πληκτρολογήσω τη λέξη στρώματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να βάλω εγώ Internet Marketing, για παράδειγμα. Όχι, γνωριμίες, Internet Marketing. Σεμινάρια Internet Marketing. Πολύ ωραία. Και εδώ λοιπόν από κάτω μου προτείνει μόνο του διάφορες λέξεις κλειδιά. Θέλω να προσθέσω και άλλο θέμα εδώ αν θέλω. Social media για παράδειγμα. Σεμινάρια social media. Και έχει εδώ σεμινάρια πωλήσεων. Digital marketing σεμινάρια. Σεμινάρια marketing. Google AdWords σεμινάρια. Marketing και επικοινωνία. Σεμινάρια online. Internet Marketing Greece, σεμινάρια επικοινωνίας. Έχει εδώ πέρα πάρα πολλά πράγματα που μπορώ να βάλω. Web design. Μαθήματα web design. Και μου προσθέτει εδώ μετά μου προτείνει μαθήματα WordPress. Τι άλλο, web design ξανά. Greek web hosting. Marketing. Μου βγάζει τέλος πάντων πάρα πολλές τα εξηγητήρια. Οπότε εμείς τι πρέπει να κάνουμε εδώ, πρέπει να γεμίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο λέξεις κλειδιά εδώ πέρα που να αφορούν το δικό μας το θέμα. Δεν πρέπει να είναι λέξεις κλειδιά άσχετα από την διαφήμιση που κάνουμε, διότι μπορούμε να πάρουμε κλικ άσχετα και απλά να χρεωθούμε τα κλικ χωρίς κάποιο ουσιαστικό λόγο. Άρα λοιπόν κάνουμε εδώ λέξεις χιλιά για την ώρα, για την διαφήμιση μας. Ψάχνουμε στο Google, μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε, αν και από εδώ μόνο το σου προτείνει λέξεις χιλιά, ψάχνεις λοιπόν λέξεις χιλιά και βάζεις μέσα στην καμπάνια σου και μετά πας στην επιλογή που λέει επόμενο. Μόλις έχεις ολοκληρώσει αυτό λοιπόν, σου ζητάει εδώ τώρα, σου ζητάει μερικά πράγματα να περιγράψεις την διαφήμιση. Σου λέει επικεφαλίδα 1, 2, 3 και περιγραφή 1, 2. Τι θα βάλω εδώ στο πρώτο, ας επιλέξω αυτό εδώ, πες ότι θα διαφήμιζα εγώ αυτό το μάθημα εδώ πέρα, το email marketing μάθημα, και θα βάζω εδώ email marketing mastery. Η μία επικεφαλίδα μου λέει ότι μπορώ να γράψω μέχρι και 30. Okay. Μετά, τι άλλο μπορώ να γράψω σε αυτή εδώ την περίπτωση. Μπορώ να γράψω λοιπόν ολοκληρωμένη εκπαίδευση email marketing. Μπορώ να βάλω, αυτό λέει δεν μου το αφήνει, εκπαίδευση email marketing. Με βήμα προς βήμα καθοδήγηση. Μπορώ να βάλω μετά στο τρίτο, εδώ αυτό γράψουμε τη μία επικεφαλίδα που πάει μέχρι εδώ. Η δεύτερη επικεφαλίδα που λέει πάει μέχρι εδώ. Μπορώ να γράψω άλλη μία. Άρα λοιπόν μπορώ να γράψω αυτό εδώ. Με βήμα προς βήμα καθοδήγηση. Και έτσι έχω, εδώ μας δείχνει πώς θα φαίνεται τη διαφήμισή μας τώρα. Έτσι λοιπόν έχω καλύψει όλο αυτό εδώ το περιθώριο και είναι έτοιμος ο τίτλος της διαφήμισης. Τώρα θέλει εδώ λοιπόν πιο κάτω να βάλω μια περιγραφή. Τι μπορώ να βάλω λοιπόν σαν περιγραφή. Θα πάω εδώ πιο κάτω. Μάλλον θα πάρω έτοιμο από εδώ κάτι που είχα ετοιμάσει ήδη προηγουμένως. Θα πάρω λοιπόν εδώ πέρα να γράψω και έναν τίτλο.
περιγραφή μάλλον, όχι τίτλο. Γράφω λοιπόν, εδώ πέρα κάνω την περιγραφή της διαφήμισης, το 95% των ανθρώπων που επιχειρούν να κάνουν mail marketing αποτυχάνουν κτλ. Περιγράφω λοιπόν όλο αυτό εδώ. Βλέπεις που λέει διαφήμιση, θα φαίνεται έτσι, θα φαίνεται το site ότι είναι Inkmars και κάποιος μπορεί να πατήσει εδώ και να πάει κατευθείαν μετά στο link της διαφήμισης. Και εδώ λέει τα σύνταξη μιας διαφήμισης, όχι αυτό, τα κλικ στη διαφήμιση θα οδηγήσουν σε, πού θέλουν να οδηγήσουν, δώστε διεύθυνση στο σελίδα. Σε αυτή εδώ την περίπτωση λοιπόν, επειδή πρόκειται για συγκεκριμένο link, το οποίο θέλω να έρθει συγκεκριμένα εδώ, όχι απλά να έρθει στην σελίδα μας, θέλω να έρθει συγκεκριμένα σε αυτό εδώ το σημείο. Παίρνω λοιπόν αυτό εδώ το link και έρχομαι εδώ και το βάζω σε αυτό το σημείο. Άρα λοιπόν το κλικ της διαφήμισης θα πάει εδώ σε αυτό το σημείο και πατάω επόμενο. Εδώ τώρα είναι το βήμα το οποίο επιλέγουμε το κόστος. Εδώ μας λέει ότι με 5 ευρώ ημερησίους και 152 ευρώ το μήνα είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να ξεκινήσει και δοκιμαστικά να κάνει κάποια πράγματα, διότι να ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή μπορείς να διακόψεις τη διαφήμισή σου. Μπορείς την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα, σε 10 μέρες, σε 20 μέρες, όποτε θέλεις μπορείς να τη διακόψεις. Άρα λοιπόν, για κάποιον που ξεκινάει στην αρχή, θα μπορούσε να ξεκινήσει και από αυτό εδώ, από 5 ευρώ την ημέρα. Άρα λοιπόν, και σου λέει κιόλας ότι θα το δουν τόσα άτομα, αναμένεται να το δουν τόσα άτομα, αναμένεται να έχεις τόσα clicks στη διαφήμιση ανά μήνα. Οκ. Okay. Θέλουμε περισσότερα κλικ, περισσότερη διαφήμιση, 15 ευρώ την ημέρα. Θέλουμε περισσότερη διαφήμιση, 8 ευρώ την ημέρα. Επιλέγουμε λοιπόν ό,τι από αυτά θέλουμε. Είναι λίγο, ίσως είναι λίγο πιο ακριβό από διαφημίσεις στο Facebook, αλλά είναι πιο στοχευμένα διότι είναι conversion. Είναι ο άλλος πατάει και έρχεται στο site σου. Δηλαδή με 243 ευρώ το μήνα θα έχεις 370 έως 630 άτομα τα οποία θα ενδιαφερθούν για email marketing εκπαίδευση. Δεν θα έρθουν για να δουν τι έχει το site σου. Μπορεί να έρθουν και, ξέρεις, να έρθουν και σκεπτικοί κτλ. Δεν είναι ότι δεν θα έρθουν και έτσι. Αλλά γενικώς είναι άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για αυτό που βλέπουν να μάθουν παραπάνω. Okay. Άρα λοιπόν επιλέγουμε αυτό που θέλουμε εδώ, πατάμε επόμενο και μόλις πατήσουμε επόμενο εδώ λοιπόν, έχουμε, μας λέει ξανά πόσο θα τι εμφανίσεις και τι κλικ θα έχει ένα μήνα. Επιλέγουμε εδώ λοιπόν τη χώρα που θέλουμε. Βασικά τα έχουμε επιλέξει αυτά. Απλά μας δείχνει ένα review της διαφήμισης, της καμπάνιας, της διαφημιστικής καμπάνιας μας στο Google AdWords. Πατάμε επόμενο σε αυτό εδώ το σημείο. Και εδώ λοιπόν μας λέει προσφορά γνωιμίας. Αν θέλω να βάλω κάποιο κωδικό έκπτωσης, αν θέλω να βάλω 50% έκπτωση για νέους πελάτες ή κάτι. Αν έχω να βάλω κάποιο κωδικό, το βάζω εδώ πέρα. Δημιουργία προφίλ πληρωμών. Οκ. Όχι αυτό. Είδος λογαριασμού επιχείρηση. Ναι. Φορολογικά στοιχεία. Αν θέλω, μπορώ να βάλω. Μπορεί κάποιος να μην έχει απαραίτητα, να μην έχει επιχείρηση και να θέλει να διαφημίσει κάτι. Αλλά όποιος έχει επιχείρηση και θέλει να διαφημίσει την επιχείρησή του, μπορεί να βάλει λοιπόν εδώ τα φορολογικά στοιχεία. Εδώ πέρα, για να έχει και τιμολόγιο για να το δικαιολογήσει μετά στο τέλος του χρόνου. Όνομα και διεύθυνση, κύρια επαφή, τηλέφωνο, email κτλ. Πρέπει να υπάρχουν. Τρόποι πληρωμής, αυτόματος τρόπος πληρωμής, ok. Προστιγώς είναι 30 ημέρες. Εδώ βάζεις τα στοιχεία της κάρτας, βάζεις όνομα, τεπώνυμο, τα βασικά, έτσι όπως κάνουμε οποιαδήποτε αγορά στο ίντερνετ και πατάς υποβολή. Περνάει, πατάς και εδώ τη συμφωνία. Περνάει από έγκριση, δεν βγαίνει άμεσως η διαφήμιση με το πατήσει υποβολή. Παίρνει μερικές ώρες να εμφανιστεί και μετά έρχεσαι στο account και το βλέπεις ότι είναι active η διαφήμισή σου και αρχίζει και τρέχει. Εκτός και αν παραβιάζει κάποιο όρο από τους όρους της Google και σου λέει ότι λόγω αυτού και διάλεξε τη διαφήμισή σου και εκεί μπορεί να αλλάξει είτε λέξεις κλειδιά οτιδήποτε. Αλλά αυτά είναι τα βασικά απλά βήματα για να κάνεις μια χορηγούμενη διαφήμιση στο Google, Google AdWords, Google Ads.